Σήμερα θα φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο ψωμί που δεν το συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανάγεται στο Πυζάντιο. Έχει έρθει από τις παραμάνες που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό το συναντάμε στα φτωχά χωριά της Άνδρου, στα Βανιτοφόρια και στην Παλιόπολη. Έχουμε βράσει γλυκάνισο, γιατί το γλυκάνισο δεν το θέλουν όλοι μέσα στο ψωμί. Αν το θέλετε μπορείτε να το βάλετε αφού το βράσετε. Και θα πιάσουμε τη μαγιά μας στο προζύμι μας με γλυκάνισό νερό. Διαλύουμε τη μαγιά. Έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι μας. Και πιάνουμε το προζύμι, το οποίο θα αφήσουμε τουλάχιστον 4-5 ώρες να ξεκουραστεί. Τώρα το προζύμι μας είναι έτοιμο. Το σκεπάζουμε για να ανέβει 4-5 ώρες. Θα το βάλουμε και το σταυρό από πάνω. Έχουμε πιάσει το προζύμι πριν από 4,5 ώρες. Έχει ανέβει και είναι έτοιμο πλέον να το ανακατέψουμε και να το κάνουμε ψωμί με όλα τα υλικά που θα δείτε. Λοιπόν, βάζουμε λίγο αλάτι. Βάζουμε πολύ λίγη μαστίχα. Πολύ λίγη. Βάζουμε 2 αυγά. Αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Έχουμε πάλι το γλυκανισό νερό, το υπόλοιπο να βοηθήσει στο στα υγρά του. Θα πάρω λίγο νερό, ζεστό. Αφού έχουμε κάνει ένα ομοιογενές ζυμάρι, το έχουμε δουλέψει καλά μόνο του, τρίβουμε τυρί στο ντρίφτη, αυτό χοντροκομμένο, πετρωτή, όχι πολύ αλμυρί. Και ρίχνουμε στο ζυμάρι μας. Ένα φλιτζάνι ξανθές σταφίδες. Και πασπαλά, λαρδί, καπνιστό, κανονικά από τη γλίνα, ψιλοκομμένο. Πασπαλά με το λίπος του επάνω, ψιλοκομμένο για να ανακατευτεί μέσα στο ψωμί. Η μπρούστουλα είχε πασπαλά, όχι σύσυρα. Ζυμώνουμε όσο γίνεται να ενοποιηθεί, να ομογενοποιηθεί τώρα αυτό το ψωμί με όλα αυτά τα υλικά. Αυτό είναι το δέρμα του γουρουνιού, το οποίο αφού το καθαρίσουν, το πλύνουν και το κόψουν, το βάζουν το καπνίζουν, το καβουρδίζουν με τη γλίνα και το βάζουν στο λίπος του γύρω, τη γλίνα, μαζί με τα λουκάνικα. Εμείς παίρνουμε μόνο το λαρδί. Με αυτό κάνανε παλιά φαγητό, με πατάτες, με γιαχνί, με κουνουπίδι. Το χρησιμοποιούσαν σε καθημερινή βάση να φτιάξουν κάτι πρόχειρο για να φάνε με αυγά, με φουρτάλιες και με ό,τι πρόχειρο μπορούσε να μαγειρέψει κανείς. Η γιαγιά στην Παλιόπολη ακολουθούσε και μία ολόκληρη τελετουργία. Πριν πιάσουν ζυμάρια, ή ζυμωτό, ή προζύμια, ή πίτες, ή οτιδήποτε, έβγαινε με τη χτένα της στην αυλή, χτενιζότανε καλά, μάζευε τα μαλλιά της επάνω, έβαζε το μαντίλι, την αζότανε, έμπαινε μέσα, έπλαινε τα χέρια της, έτριβε τα χέρια της με τηλεφωνόκουπα και μετά ξεκινούσε το ζύμωμα. Η μπρούστουλά μας είναι έτοιμη, το ζυμάρι μας είναι ωραίο, μην περιμένετε ότι αυτά όλα θα φαίνονται έτσι. Θα τα μοιράσουμε σε 2 καψάκια μικρά.
Προσπαθούμε όσο γίνεται ο πασπαλάς να είναι χωμένος μες στο ζυμάρι, γιατί συνήθως στεγνώνει, ξεραίνεται. Ενώ μέσα στο ζυμάρι είναι πολύ δροσερός και λιώνει και είναι πάρα πολύ ωραίο με το ψωμί. Προσπαθούμε να χώνεται μέσα όσο γίνεται, όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε. Και αφού έχουμε το τζάκι αναμένο, θα τα αφήσουμε εδώ να ανεβούν με την ησυχία τους. Ζεστά, ζεστά. Γιατί είναι και μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα σήμερα. Και θα τα βλέπουμε. Λοιπόν, και αφού φτιάξαμε την μπρούστουλα, σας προτείνω να βγάλετε πασπαλά από τη μπουρνιά, πετρωτή, να κάνετε ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο ψωμί που συνηθίζετε στην Άνδρο και να καλέσετε τους φίλους σας να πιείτε μια φασκομιλιά.